Καλώς ήρθατε στην πιο γιορτινή εκπομπή για αυτή τη χρονιά, όπου θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε την πιο λαχταριστή μυρωδάτη και σοκολατένια βασιλόπιτα μαζί με τα όμορφα μου τα κορίτσια, τη Μιράντα και τη Δέσποινα. Οπότε θα πρέπει να μου δώσετε τον πολυκόπτη από εκεί. Εγώ θα σας βάλω μέσα τους ξηρούς καρπούς και σιγά σιγά θα τους στρίψουμε, ναι? Ναι. Ναι. Η Μιράντα βοήθησε με τους ξηρούς καρπούς εδώ να τους βάλουμε. Ωραία, γέμισε το μέχρι σχεδόν πάνω-πάνω. Ωραία. Τέλεια. Εκεί προς το παρόν. Το κάνουμε σιγά σιγά. Περίμενα να το φτιάξω. Ωραία, πάμε. Δείξτε εδώ μέσα αυτά που έχετε τρίψει και συνεχίστε με τα υπόλοιπα. Εγώ στο μεταξύ ψιλοκόβω τη σοκολάτα. Για αυτή τη στέγη θα χρειαστούμε σοκολάτα γάλακτος, λευκή και υγείας. Και τις τρεις βασική προϋπόθεση. Να μπουν και οι τρεις σοκολάτες, αλλιώς δεν είναι η βασιλόπιτά μας. Θα πρέπει οι σοκολάτες να κοπούν σε χοντροκομμένα κομμάτια. Για πείτε, κορίτσια, με τη μαμά ετοιμάζετε βασιλόπιτα στο σπίτι? Όχι. Η Μιράντα με τη Δέσποινα είναι αδερφές. Όχι, την παίρνετε έτοιμη. Έχεις ετοιμάσει, εσύ Δέσποινα, που από όσο ξέρω μαγειρεύεις λίγο, έχεις ετοιμάσει ποτέ κάποιο γλυκό στο σπίτι? Όχι. Βάλτε όλα εδώ. Κάνε ένα, προτιμάς τα αλμυρά. Αν θέλετε, τη λευκή τη σοκολάτα μπορείτε να την ψιλοκόψετε με τα χεράκια σας και να μου τη ρίξετε μέσα σε αυτό το μπολ. Εγώ συνεχίζω με την υγεία. Μιράντα, σου επιτρέπει η αδερφή σου να μπαίνει στην κουζίνα μαζί της? Μερικές φορές. Μερικές φορές. Είσαι καλή βοηθός ή της τρως τα υλικά όπως κάνεις και σε μένα τώρα με τη σοκολάτα? Καλή, ναι. Τώρα είναι η στιγμή που θα ενώσουμε όλα μας τα υλικά στον κάδο και θα σας δείξω πώς. Να σας δώσω το γάντι για να μου σπάσετε τα αυγά. Έλα, Μιράντα μου, και εσύ. Ωραία, μαζέψουμε και λίγο εδώ γιατί είναι. Τα αφήσαμε όλα στη μέση. Λοιπόν, και τα 6 αυγά μέσα στον κάδο του μίξερ. Εγώ στο μεταξύ κόβω τα κοτσάνια από τα σίκα γιατί θα πρέπει να τα τρίψουμε και αυτά στον πολυκόπτη μαζί με το χυμό από τα δύο πορτοκάλια. Το μοναδικό άρωμα που μπαίνει σε αυτή τη βασιλόπιτα είναι το ξύσμα πορτοκαλιού. Αρκεί και περισσεύει για να κάνει μια βασιλόπιτα πολύ 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 μυρωδάτη. Τελειώσατε? Ναι, τα κιόλας. Τέλεια. Ναι. Λοιπόν, 150 γραμμάρια ζάχαρη, λίγη ζάχαρη. Ναι, μπορείτε να τα βγάλετε και να τα πετάξετε στα σκουπίδια που είναι δίπλα. Λίγη ζάχαρη, γιατί έχουμε πολύ σοκολάτα, δεν πρέπει να γίνει λιγοτική. Ρίξτε τη μέσα. Και μετά θέλω να ρίξετε και το βούτυρο. Λοιπόν, με ένα κουταλάκι χωρίστε το και ρίξτε το μέσα. Τα τέλεια, αδερφές. Ωραία. Δεν πειράζει, Μιράντα μου, θα το σπάσει το μίξερ. Πάμε με το μίξερ. Σιγά 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 σιγά. Προς τα δεξιά. Προς εδώ. Εκεί. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε με το αλεύρι. Δέσποινα, αν θες, κλείσε το μίξερ για να μην τυναχτούμε και γίνουμε παντού χιονίσει από αλεύρι. Ωραία. Ρίξτε και το baking powder. Μετά μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα. Στρίψε. Ούψ. Σούπερ. Αξίσουμε το πορτοκάλι. Πάτε ακόμα για τα κάλαντα της πρωτοχρονιάς. Ναι. Ναι. Και οι δύο μαζί. Ναι. Ή μόνο η μικρή, η Μιράντα? Και οι δύο. Και πώς πάνε τα κάλαντα, βγάζετε τίποτα? Έχετε ένα καλό αποτέλεσμα? Εγώ κάποτε έβγαζα 10.000 δραχμές. Τότε που ήταν οι δραχμές, χρόνια και χρόνια πριν. Εσείς? Εντάξει, λίγα. Τίποτα, λίγα. Το έχουμε καταλάβει, τσιγκούνιδες. Λοιπόν, τώρα ξύνουμε το πορτοκάλι μας, βάζουμε το ξύσμα πορτοκαλιού για να βγει μυρωδάτη βασιλόπιτά μας. Δεν σας το δίνω γιατί φοβάμαι να κόψετε τα χεράκια σας. Θα σας δώσω όμως να κάνετε το πιο ωραίο μέρος της συνταγής. Και αφού το έχουμε βάλει το ξύσμα από το πορτοκάλι μας, παίρνουμε τη μαγική μαρίζα και ανακατεύουμε. Η δουλειά να αφήνω σε εσάς. Καλά, μαλώστε τώρα, Χριστούγεννα είναι. Ανακατέψατε, κορίτσια? Ναι. Θα σας ετοιμάσω εγώ τα σίκα. Τα σίκα, επειδή είναι αποξηραμένα αυτά που χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να τα τρίψουμε και αυτά στον πολυκόπτη μαζί με το χυμό από το πορτοκάλι. Α, κάντε εσείς το μεταξύ αυτό. Πάτε τη σοκολάτα και ρίξτε την όλη εκεί μέσα. Μπράβο, Μιραντάκι. Ούψ, χάλια τα έκανα. Σοκολάτα και ξηρή καρπή μέσα στο μείγμα. Όλα μαζί και να κατέβουμε καλά με τη μαρίζα μας. Ποια είναι η μαρίζα? Αυτή. Ποια είναι η μαρίζα? Αυτή. Σας έχω φέρει τα σίκα που έχουμε τρίψει τον πολυκόπτη μαζί με το πορτοκάλι. Βάζουμε και αυτά μέσα. Βοήθησε με λίγο με την μαρίζα. Παίρνουμε τη λαδόκολα. Την διπλώνουμε στη μέση από την φαρδιά της στη μεριά. Μετά ξανά στη μέση.
Και ξανά. Και άλλη μία φορά. Σαν να θέλουμε να φτιάξουμε μία σαΐτα. Και μετά βλέπουμε. Τη διάμετρο του ταψίου μας, δηλαδή τη μύτη της μέχρι την γωνία, μέχρι εδώ δηλαδή, την άκρη της, παίρνουμε το ψαλίδι που κρύβω στο τσεπάκι μου και την κόβουμε εδώ. Και έτσι την έχουμε ωραία στρογγυλή, όσοι χρειάζεται για να καλύψει σωστά το ταψί μας. Καλάβατε, έτσι, τακ. Ωραία. Και τη ρίχνουμε σιγά σιγά. Το μείγμα είναι έτσι, κολλώδες και βαρύ. Γι' αυτό και σας είπα ότι δεν φουσκώνει πάρα πολύ στο ψήσιμο. Εγώ, κορίτσια, την πάω και κάντε όρεξη για να τη φάμε μετά. Ταραάν! Έτοιμη βασιλόπιτα! Λοιπόν, έχω φέρει ρόδια για να φτιάξουμε το 2020 και πάω να φέρω και τη ζάχαρη την άχνη. Ευχαριστώ! Λοιπόν, όπως είπαμε, για να μπει σωστά η ζάχαρη άχνη πάνω από τη βασιλόπιτά μας, μάθατε ότι έχουμε γλυκό και ήρθατε όλοι. Ναι. Ωραία. Ποια θα χνήσει. Πάμε για χιόνι. Πάμε. Παντού να πάει, ε. Θα έρθετε κι εσείς, παιδιά, από μέσα για να πούμε τα κάλαντα. Για ελάτε. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία, σύσαρχο, σύσαρχοντισσα κυρία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τρώμε. Τρώμε. Για πείτε λοιπόν, πείτε μου καλέ, φάτε να μου πείτε αν σας αρέσει. Είναι εδώ, φαίνεται. Για πες. Τέλεια. Ευτυχισμένο το 2020.